Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Τα προβλήματα που είναι χρόνια και εντοπίζονται στην περιοχή της Υγής της πόλης των Σερών οδήγησαν τους κατοίκους στην απόφασή τους να διοργανώσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα κάτω από το Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης. Με αυτή την κίνησή τους, οι κάτοικοι, όπως είπαν, έδειξαν την αγανάκτησή τους για την απουσία έργου της Δημοτικής Αρχής και για τη συνεχή υποβάθμιση της περιοχής. Πώς μπορούσαμε να ξέρουμε ότι θα γίνει πόλεμος και η κυβέρνηση θα δώσει 6 μήνες παράταση? Αυτό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει, αν στη Νέα Ζύχνης ή μπροστά στο σχολείο θα έχουμε δρόμο? Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει αν θα έχουμε δρόμο μπροστά στο σχολείο? Δηλαδή τώρα εντάξει, πρέπει να πάμε στον Πούτιν και στον Ζελένσκι τότε. Μπορείτε να διαβάσετε την νομοθεσία? Δηλαδή λέτε ότι σας λέω ψέματα? Λέτε ότι σας λέω ψέματα? Τον Ιούλιο υπογράψαμε σύμβαση. Είχε το δικαίωμα εργολάβος να χρησιμοποιήσει την παράταση ενός εξαμήνου. Το έκανε. Φτάσαμε στον Ιανουάριο. Από τον Ιανουάριο έκανε τις τοπογραφικές εργασίες για να φτάσουμε σήμερα να μπορούν να ξεκινήσουν οι διανοίξεις. Αυτό το καταλαβαίνετε? Πράξεις και όχι λόγια, υποσχέσεις που θα τηρηθούν και όχι λόγια που λέγονται απλώς για να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ρητά και κατηγορηματικά οι κάτοικοι της περιοχής της Υγής περιμένουν πλέον από την Δημοτική Αρχή ό,τι δεσμευτεί να το κάνει πράξη, καθώς η οργή και η αγανάκτηση για την κατάσταση που βιώνουν 20 χρόνια τώρα ξεχυλίζει. Οι κάτοικοι περιμένουν ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή τους εδώ και ένα χρόνο, αλλά το μόνο που λαμβάνουν είναι υποσχέσεις. Η υπομονή τους τελείωσε και το απόγευμα της Παρασκευής μαζεύτηκαν έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο των Σερών προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, ζητώντας χρονοδιάγραμμα εργασιών. Η απάντηση που έλαβαν διαστόματος Γιώργου Νυχτοπάτη ήταν: τέλος Μαΐου οι διανοίξεις και ακολουθούν οι ασφαλτοστρώσεις. Είχαμε πει θα κάνουμε πρώτα την οδό Νέα Ζύχνης. Αυτό το είχαμε συμφωνήσει με την Επιτροπή. 150 μέτρα είναι περίπου εκείνος ο δρόμος. Αποφασίσαμε αμέσως μετά, αντί να κάνουμε εκείνο το δρόμο με χρήματα εκτός πράξης, κάναμε τον αμέσως παραδίπλα, αν θυμάστε, την Ανθόπουλου. 100 μέτρα πιο πολλά. Τότε λοιπόν μας είπαν, μας κατηγόρησαν κάποιοι, να μην λέμε τώρα ξανά τα ονόματα, ότι είχαμε συμφέροντα. Λοιπόν, ενώ κάναμε. Έτσι το είδε μέλος θετικά. Μέλος επιτροπής. Δεν ήταν μέλος επιτροπής, αλλά ναι. Εμείς κάναμε 100 μέτρα παραπάνω. Εξυπηρετήσαμε και την εκκλησία με την έννοια ότι στην εκκλησία εκεί πηγαίνετε εσείς, οι κάτοικοι της περιοχής. Αμέσως μετά. Τώρα να σας πω κάτι. Βγάλατε μία ανάρτηση ότι ήρθατε στο Δήμο ένα βράδυ και στην περιοχή ένα βράδυ και τα βρήκατε όλα πάρα πολύ ωραία. Τέσσερις λάμπες ήταν καμένες και τις αντικαταστήσατε. Θέλετε να έρθετε ένα πρωινό που θα βρέχει έξω από το εκτοδημοτικό? Να είμαστε από τις 7.30 μέχρι τις 8.30 που έρχονται οι γονείς? Ελάτε ένα πρωινό για να δείτε το πραγματικό πρόβλημα. Για τα πάρκα που είπατε. Ποια είναι τα πάρκα, πείτε μας. Πείτε μας. Οι κάτοικοι στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής μαζεύτηκαν με σκοπό να εκφράσουν την αντίδρασή τους και το παράπονό τους, καθώς χρόνια τώρα δεν έχουν τα αυτονόητα. Δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν πάρκα, δεν έχουν παιδικές χαρές, δεν έχουν πεζοδρόμια. Το μόνο που έχουν είναι λάσπες το χειμώνα και σκόνη το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν οι ίδιοι αποφάσισαν πως δεν πρόκειται να το ανεχτούν άλλο και ζητούν εδώ και τώρα η Δημοτική Αρχή να κάνει επιτέλους πράξη όλα όσα τους υποσχέθηκε. Εσείς καλέσματε, δεν έχουμε μόνοι μας. Για πάρκα, μισό λεπτά και λίγο, μας είπατε για πάρκα. Πάρκο δεν έχουμε δει. Μας είπατε ξαφνικά για ένα δρόμο που έγινε μπροστά στην εκκλησία. Αν είναι η επόμενη... Ο μοναδικός δρόμος που έγινε είναι μπροστά στην εκκλησία. Αν είναι, να μην κάνουμε συγκέντρωση εδώ, να πάμε στη Μητρόπολη να μας κάνουν 10 εκκλησίες για να γίνει αεροδρόμιο η περιοχή. Όχι, δεν είπαμε κακώς. Έγιναν επιλεκτικά, μας λέτε τώρα. Μα είπατε για την εκκλησία για να μας εξυπηρετήσετε. Το σχολείο τι είναι που πηγαίνουν τα παιδιά μας καθημερινά? Τα νηπιαγωγεία τι είναι, τα δύο νηπιαγωγεία? Η τιμή προδρόμου έγινε και αυτή. Τρεις δρόμοι έγιναν μεγάλοι, 1000 μέτρα μήκους. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε δει σε πολλές, εκτός με χρήματα όχι από την πράξη εφαρμογής. Έχετε δει σε πολλές περιοχές να έχουμε συγκεκριμένα τρεις δρόμους, όχι τρεις δρόμους, 1000 μέτρα συνεχόμενα άσφαλτο. Έχετε δει πόσο χιλιόμετρα έχουμε χωματόδρομο? Έχετε. Πολλά. Γι' αυτό και λοιπόν το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Κάναμε τους τρεις δρόμους αυτούς με χρήματα που ήταν για όλο το Δήμο και εμείς δεσμεύσαμε άλλες 650.000 για να κάνουμε ένα έργο ενός εκατομμυρίου 300.000. Αυτό το αναγνωρίζετε ή όχι? Συγγνώμη λίγο. Έρχονται από παλιά, τα χρήματα αυτά έχουν δοθεί. Έρχονται χρήματα για που ήταν και όλο το Δήμο. Να αναγνωρίσουμε κάτι όταν το δούμε. Πόσα χρήματα πήρατε? Δύο δις πήρατε από εκεί πέρα. Και τα πήγατε αλλού. Εκτός λέει. Αν ισχύει αυτό, ισχύει για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, όχι για μας. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δεδομένη χρονική στιγμή όπου η περιοχή είναι παρατημένη. Είναι στην.
τι το λέω, εκεί ζω. Εκεί ζω. Εκεί ζούμε εμείς. Έδωσα πριν 12 χρόνια 20.000. Τι δρόμο θα είχα έξω από το σπίτι μου. 20.000 έδωσα. Τα χρήματα την πράξη εφαρμογής που δόθηκαν δεν αφορούν μόνο δρόμους. Αφορούν όλη την υποδομή της περιοχής. Η πρώτη υποδομή που έχει ολοκληρωθεί είναι το δίκτυο. Το η πρώτη υποδομή που ολοκληρώθηκε είναι το δίκτυο Ομβρίων που έγινε σε όλη την περιοχή. Ένα έργο άνω των 3 εκατομμυρίων. Η δεύτερη υποδομή από πλευράς ΔΕΙΑΣ μιλάω εγώ τώρα, έτσι. Γιατί υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ ΔΕΙΑΣ και Δήμου για να τελειώσουμε με τα δίκτυα και να πέσουν οι ασφαλτοστρώσεις. Η δεύτερη υποδομή, που ήταν μάλιστα εκτός προγράμματος, ήταν νέο δίκτυο ίδρυψης, το οποίο το είδατε. Είδατε και κάποιες διακοπές νερού που γίνεται. Προσπαθούμε και μέσα από την ομάδα να ενημερώνουμε για να, όταν γίνεται αυτές οι διακοπές, για να το γνωρίζετε. Αυτά τα έργα τελείωσαν. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε μια περίοδο 2 ετών πανδημίας και 1,5 έτος το τελευταίο με την ενεργειακή κρίση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να σας πω λίγο, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ακούστε με λίγο. Να καταλάβω κιόλας. Με την πανδημία σταμάτησαν τουλάχιστον 9 μήνες τα συνεργεία να δουλεύουν σε όλες τις εργολαβίες. Γι' αυτό το λόγο το αναφέρω. Με την ενεργειακή κρίση είχαν δικαίωμα εργολάβοι να πάρουν 6 μήνες παράταση λόγω της ανατίμησης όλων των υλικών που πήγαν 2 και 3 φορές επάνω. Έκανε χρήση ο εργολάβος αυτής της δυνατότητας που είχε. Αλλιώς από πέρσι θα είχαν γίνει οι δρόμοι. Από το καλοκαίρι το περσινό. Τώρα θέλετε να μας πείτε ότι σε 6 μήνες θα έχουμε δρόμους πια. Τα πάντα. Αφού πήρατε για 6 μήνες, λέτε. Πολύ νωρίτερα. Και όταν, εγώ σας λέω, ελάτε μια επιτροπή, όχι μόνο επιτροπή, ελάτε και περισσότεροι άνθρωποι. Χωράμε πάνω να σας πει το σχεδιάγραμμα τουλάχιστον 12 δρόμοι που ακριβώς θα γίνουν. Οι κάτοικοι, απευθυνόμενοι προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων αλλά και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τους υπενθύμησαν ότι για τα συγκεκριμένα έργα έχουν πληρώσει χιλιάδες ευρώ στο Δήμο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έχουν δει τίποτε. Δεν υπήρχε καθόλου πρόβλεψη. Εγώ σας λέω τις προβλέψεις των συμβάσεων τις οποίες. Πώς να υπάρξει πρόβλεψη το 2021 για ασφαλτόστρωση. Πώς δεν ήταν παντού. Δεν ήταν σε όλους τους δρόμους. Στο μεγαλύτερο μέρος ήταν τώρα. Εντάξει. Εκεί που δεν υπήρχε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα της πρόσβασης στην περιοχή. Υπάρχει δυστυχώς μια έξοδος από το Χρυσό, στην οποία κινδυνεύουν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται, γιατί μπαίνουν προς την πόλη. Έστω και εκεί θα έχουμε θύματα. Και εκεί δεν έχει γίνει τίποτα. Ένα φανάρι δεν έχει γίνει. Υπάρχει το γεφυράκι που μπαίνει στο γυμνάσιο και κάθε μέρα περνάνε τα παιδιά και περνάνε εκατοντάδες αμάξια ταυτόχρονα με κίνδυνο. Ζητάμε τόσο καιρό μια πεζογέφυρα να γίνει για να έχουμε πρόσβαση στην πόλη να μπορούν να έχουν τα παιδιά, γιατί αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας για να κάνουμε. Ο φωτισμός που είπατε δεν είναι ο φωτισμός της μεαρχίας, διότι εκεί η περιοχή, τα σπίτια είναι αραιά, υπάρχει πράσινο. Θέλουμε περισσότερο φωτισμό. Θέλει περισσότερο φωτισμό. Δεν μπορεί να είναι ο αστικός φωτισμός ο ίδιος με την πόλη. Είναι τελείως διαφορετικά τα. Να ζητήσω ύστερα την εξήγηση γιατί δεν έχει γίνει τίποτα για τα πάρκα. Ο αντιδήμαρχος έργων απάντησε πως δεν δέχεται να κατηγορούν τη σημερινή αρχή πως δεν έκανε τίποτε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι θεωρητικό, έχουμε να κάνουμε με κάτι πραγματικό. Ποιο να καταλάβω την καθημερινότητά μου αν είναι αυτή που παρουσιάζετε εσείς ή εγώ. Άλλο σας λέω ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Φυσικά και υπάρχουν. Γι' αυτό και κάναμε αυτά που κάναμε και προγραμματίσαμε αυτά που προγραμματίσαμε. Η διαφωνία μας είπα που είναι ότι όταν κάποιος μας κατηγορεί ότι ασφαλτοστρώσαμε 3 δρόμους με χρήματα που ήταν για όλους τους εραίους και μας λέει ότι είχαμε συμφέροντα, όταν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο και κάποιοι λένε ότι δεν είναι έτοιμο το έργο να ξεκινήσει. Και ένας και μισός. Καλά έγιναν, μπράβο σας. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Σας εξηγώ δημόσια να το ακούσουν όλοι ότι τα ημερομηνίες είναι τέλος Μαΐου. Μην πέσουμε στη μέρα τώρα. Δεν έχουν γίνει. Η ΔΕΗ δεν ήρθε. Δηλαδή αυτά είναι χρονοβόρα, βρε. Προχθές, να το ακούσουν όλοι οι κάτοικοι. Προχθές στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίστηκε η εξειδίκευση πίστωσης με τις 6.500 για να φύγουν οι κολόνες από την οδό Λαϊλιά. Σας θυμίζω τι γινόταν στην οδό Λαϊλιά. Σας έλεγαν ότι δεν πρόκειται να γίνει διάνοιξη. Κάναμε ό,τι έπρεπε για να γίνει διάνοιξη. Μου λέγατε Γιώργο, δεν θα γίνει, και εγώ σας έλεγα θα γίνει διάνοιξη αυτή. Δεν έγινε στο έργο αυτό τώρα, μην πέσουμε στα μωρά, παιδιά. Το Μάιο λοιπόν. Θα το κάνει. Τέλος Μαΐου ξεκινάμε. Σε ποιο έργο θα γίνει όμως. Να διάβουσε. Γιατί είμαι διαδηλαδή. Είμαστε σέρες. Είμαστε μια χούφτα άνθρωποι και δεν μπορούμε να αλλάξουμε εργολάβο. Αλλάξτε εργολάβο. Μα δεν έχει χρόνο. Εγώ το ξέρω ότι δουλειά κάνει ο εργολάβος. Έχω πάρει βίντεο. Αλλάξτε εργολάβο. Αν κάνει τις δικές του δουλειές. Αύριο κατεβείτε κάνετε ένα έργο.
Ένα έργο, έστω. Λίγο τσιμέντο. Λέγεται με στο χωρίς στη Θεσσαλονίκη. Τέλος Μαΐου, μπορεί να είναι και 20-25, μπορεί να είναι και 5 Ιουνίου. Ξεκινάει τις ασφαλτοστρώσεις, τις διανοίξεις, μπροστά στο έκτοτο πεζόδρομο και αμέσως μετά τις ασφαλτοστρώσεις. Οι ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν μια σειρά. Τώρα βέβαια όταν θα ξεκινήσω σας λέω, σήμερα είμαστε έτοιμοι για ασφαλτόστρωση, σήμερα στην οδό Πέτρου Ιακώβου, στην οδό την παράλληλη από πάνω στον Ολυμπιακογείο που οδηγεί και στην Ούρδα. Και στην Ούρδα. Στο επόμενο διάστημα μέχρι να ξεκινήσουμε, τελειώνει με τα μικροθέματα που έχει ΔΕΙΑΣ με τις βάνες και είναι έτοιμοι και οι υπόλοιποι δρόμοι να ασφαλτοστρωθούν. Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν αδιανόητο εν έτη 2023 να μην έχουν τα αυτονόητα και αυτό ήταν που τους όθησε στο να βγούνε έξω από τα σπίτια τους και να διαμαρτυρηθούν. Ονομάζομαι Τζίκα Ευαγγελία, είμαι κάτοικος της περιοχής 11 χρόνια πλέον. Δεν ήρθα μόνο ως κάτοικος για τα προβλήματα της καθημερινότητας, ήρθα κυρίως ως μητέρα δύο παιδιών που τα παιδιά είναι στο δημοτικό και στο γυμνάσιο της περιοχής, ως εκπαιδευτικός των ίδιων των σχολείων. Θεωρώ αδιανόητο εν έτη 2023 τα παιδιά να μην έχουν τα απαραίτητα για να τουλάχιστον να πάνε στους χώρους στο σχολείο και να γυρίσουν από το σχολείο με ασφάλεια. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Δεν υπάρχει ασφαλτόστρωση εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν διαβάσεις, δεν υπάρχουν φανάρια. Είναι κάτι το οποίο κάθε φορά και ως μαμά το λέω όταν πήγαινα τα παιδιά μου σε αυτά τα σχολεία, είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια, αλλά και κάθε μέρα που περπατάω εγώ και σε αυτή τη διαδρομή για να πάω στο σχολείο, δεν υπάρχει ασφάλεια ούτε για να μπούμε στα σχολεία και να βγούμε από τα σχολεία. Δεν μιλάω για τις βραδινές ώρες που δεν υπάρχει φωτισμός. Εστιάζω, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά της καθημερινότητας, όπως είναι και πάρα πολλά τα προβλήματα πολλών κατοίκων στην πόλη τους. Απλά στη δική σας περιοχή είχαν χρόνια Έχουν συσσωρευτεί, έχουμε κουραστεί και ξαναλέω ότι το κυριότερο όλων είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. 3,5 χρόνια τι έχει γίνει? Υπάρχει στο έκτο δημοτικό δρόμος. Ολοκληρώθηκα, λέει, τα έργα της ΔΕΙΑΣ. Έπρεπε πρώτα αυτά να ολοκληρώθηκαν. Ναι, εγώ ρωτάω, υπάρχει στο έκτο δημοτικό για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο δρόμος? Υπάρχουν πεζοδρόμια και δεν το ξέρουμε? Πήγαινε λίγο να τα δείξετε αυτά. Το θυμάστε. Υπάρχει στο ανηπιαγωγεία, υπάρχουν δρόμους με άσφαλτο για να πάνε? Όχι. Ποια ακριβώς? Πηγαίνετε τώρα να δείτε τα χόρτα, πώς είναι δίπλα στο ποτάμι. Όχι μόνο στο δίπλα στο ποτάμι και στα διάφορα μέρη δεξιά και αριστερά. Πηγαίνετε να δείξετε λίγο τα χόρτα. Εσείς σήμερα τι ζητάτε από τον κύριο Νικτοπάτη, τι θα του ζητήσετε? Φαντάζομαι θα ανέβετε πάνω, γιατί μου είπε ότι θα είναι εδώ να σα υποδεχτεί. Μακάρι να είναι. Τα προβλήματα τα ξέρει ο κύριο Νικτοπάτη, τα ξέρει πάρα πολύ καλά και τουλάχιστον θεωρώ στη συγκεκριμένη δημοτική αρχή είναι από του πλέον σοβαρού. Κατανόηση θέλουμε και να λυθούν άμεσα τα προβλήματα. 3,5 χρόνια. Σα κάνει η απάντηση 22 του μηνό, ξεκινούν οι διανοίξει και μετά ακολουθεί ασφαλτόστρωση? Α, έρθει 22 του μηνό, κοντά είναι 10 μέρε, 11 μέρε και να δούμε. Πολλά έχουμε ακούσει. Όλα αυτά τα χρόνια πολλά ακούμε. Και άλλε φορέ έχουμε διαμαρτυρηθεί και άλλε φορέ έχουμε θέσει τα προβλήματά μα. Πόσα χρόνια έχετε κάνει εσεί ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη περιοχή? 15 χρόνια. Πόσε φορέ έχετε δείξει τα προβλήματά μα? Ναι. Δεν είναι θέμα ούτε κομματικό, ούτε θέμα το που ψηφίζει ο καθένα, ούτε είναι και θέμα το τι καθόμαστε και λέμε. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υπαρκτά προβλήματα στις υγείες? Έτσι, εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας. Είμαστε ουσιαστικά μια άτυπη ομάδα, η οποία δημιουργήθηκε διανάταση της χειρός πριν από 2 χρόνια στην προηγούμενη συνάντηση που κάναμε. Και σκοπός μας ήταν, όπως αναφέρουμε και στην ανακοίνωση, ότι να δείξουμε ότι είμαστε ένα μέρος της κοινωνίας των πολιτών που πρέπει και θέλει να αναλάβει τις ευθύνες απέναντι στους συμπολίτες της, έτσι, και ειδικά στους κατοίκους της περιοχής υγείας. Εδώ έχω το πρώτο έγγραφο, έτσι, με αριθμό πρωτοκόλλου που έγινε το 2006. Απλά οι ενέργειες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν μεμονωμένες, από μεμονωμένα άτομα. Εδώ και 2 χρόνια είμαστε αυτή η ομάδα, γιατί τα προβλήματα οξύνθηκαν. Ο κόσμος που κατοικεί στην περιοχή είναι πολύ περισσότερος. Είναι νέα ζευγάρια με παιδιά. Έτσι, έχουμε 3 σχολεία τα οποία ουσιαστικά και 2 νηπιαγωγεία, ένα δημοτικό, ένα γυμνάσιο, ένα λύκειο και 2 νηπιαγωγεία, τα οποία φοιτούν 500 παιδιά, δεν έχουμε διαβάσεις, δεν έχουμε δρόμους, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, έτσι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι γνωστά και στη Δημοτική Αρχή, όσον αφορά τα φώτα γενικά. Οπότε η κίνησή μας αυτή δεν είναι υποκινούμενη. Βλέπετε
πόσος κόσμος μαζεύτηκε εδώ. Τέλος, ο Γιώργος Νυχτοπάτης υποσχέθηκε πως εκτός από τις ασφαλτοστρώσεις και τις διανοίξεις θα ακολουθήσουν και η δημιουργία δύο παιδικών χαρών, επιπλέον φωτισμός και πάρκα, όπως επίσης και γήπεδα μπάσκετ. Το επόμενο διάστημα λοιπόν ξεκινάνε οι διανοίξεις και αμέσως μετά οι ασφαλτοστρώσεις. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν κάποιοι. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ακούστηκε ότι ο εργολάβος έχει προβλήματα με το Δήμο. Προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, αλλά όχι με το έργο αυτό, με άλλα έργα. Θυμίζω επίσης ότι σας είχαμε δώσει ένα σχεδιάγραμμα με τους δρόμους που είναι να ασφαλτοστρωθούν. Επειδή έγιναν δύο δρόμοι με άλλο έργο, θα γίνουν επιπλέον ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή. Όπου έχουμε σπίτια, παραπάνω εκεί που δεν είχαμε προγραμματίσει με το προηγούμενο έργο. Άρα περίπου 700 μέτρα παραπάνω από αυτά που λέει η μελέτη. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε σχέδιο ακριβώς πίσω στο βόρειο τμήμα, να μην πούμε το πίσω από το σούπερ μάρκετ, να γίνει, υπάρχει μελέτη για να γίνει δεύτερη παιδική χαρά, την οποία θα εντάξουμε τώρα κάπου. Είπαμε η άλλη παιδική χαρά ξεκινάει και σας θυμίζω ότι τα πεζοδρόμια, τα οποία είναι των ιδιοκτητών, υποχρέωση να γίνουν. Κάποια θα γίνουν με το πρόγραμμα, το ξέρουν οι περισσότεροι, που ενταχθήκαμε στο Πράσινο Ταμείο. Το ξέρετε αυτό. Δημοπρατείται σε λίγες μέρες. Περιοδεία στις Σέρες πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια συνοδεία κλιμακίου υποψηφίων βουλευτών και στελεχών του κόμματος επισκέφθηκε το κέντρο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής. Θα κυβερνήσουμε, αγαπητέ μου. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από 3 και κυβέρνησε. Και εμείς ξεκινήσαμε από 3,7 και θα κυβερνήσουμε. Εάν δεν κυβερνήσουμε, θα γυρίσω στη δουλειά μου εγώ. Αυτοί, αν δεν έχουν το κόμμα, τη δουλειά θα κάνουν, το ερώτημα. Οι πρόεδροι των άλλων κομμάτων, πού θα εργαστούν. Αισιόδοξος πως ο νομός Σερών θα του δώσει το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα στις εκλογές της 21ης Μαΐου, δήλωσε ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μάλιστα ανέφερε πως με τους Μακεδόνες και δι με τους Σεραίους υπάρχει μια σχέση ειλικρινής συνεργασίας. Ο ίδιος ανέφερε πως το τελευταίο σποτάκι του κόμματος που είναι σε γραμμική Β έχει γίνει viral, επισημένοντας πως σκοπός της Ελληνικής Λύσης είναι η επιστροφή της χώρας στις ρίζες της. Πρέπει να επιστρέψουμε κάποια φορά, κάποια στιγμή στις ρίζες μας. Στις ρίζες του ελληνικού πολιτισμού. Στις ρίζες αυτές που μας ενώνουν. Και αυτή είναι η μάχη που δίνουμε καθημερινά για να ξανακάνουμε την Ελλάδα ελληνική και τους Έλληνες, νεοέλληνες, να ξαναγίνουν Έλληνες. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι για την οικονομία. Εγώ προσωπικά έχω θορυβηθεί από την επιστολή που έστειλε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο γνωστός Αλέκος Παπαδόπουλος. Εξαιρετικός άνθρωπος, τον γνωρίζω προσωπικά, που δυστυχώς ήθελε να επιβεβαιώσει αυτά που λέμε εμείς από το 2020, από τον Μάρτιο-Απρίλιο, ότι πηγαίνουμε σε ένα νέο μνημόνιο και σε μια χρεοκοπία καινούργια, σε μια κατάρρευση. Πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι Έλληνες ότι η κυβέρνηση δανείζεται με εγγύηση τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων. Παίρνει λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο καιρό, σε μερικά χρόνια, εάν δεν παράγει πλούτο η Ελλάδα, δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ για συντάξεις. Απορώ με τους Έλληνες ψηφοφόρους που ακόμη και σήμερα εμπιστεύονται τα κόμματα αυτά. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Απορώ που ακόμα και τώρα, έστω και αν είναι κομματικά βολεμένοι, διορισμένοι, δεν σκέφτονται ότι έχουν παιδιά και εγγόνια. Τους καλώ λοιπόν στις επόμενες εκλογές να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί. Δεν μπορεί να βασίζεσαι σε μια οικονομία, την οποία δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρασιτική και μη παραγωγική. Εμείς είμαστε υπέρ της παραγωγής πλούτου και της αλλαγής του δικού μας παραγωγικού μοντέλου. Για ακόμη μια φορά, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε πως αυτό που θα σώσει τη χώρα είναι η παραγωγή πλούτου στον πρωτογενή τομέα, ενώ ανέφερε στο κομμάτι της φορολογίας πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι οριζόντιος φόρος 15% σε όλους. Επιτέλους, οριζόντιος φόρος 15%. Ούτε τεκμήρια διαβίωσης, ούτε τεκμήρια παιδιών, τίποτα. Οριζόντιος φόρος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εφαρμόστηκε σε άλλες χώρες και το μοντέλο πέτυχε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Ερωτώμενος το τι θα κάνει την επόμενη μέρα και αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην υπάρχει ακυβερνησία στην χώρα, ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που θα συγκυβερνήσει και όχι η Ελληνική Λύση. Τα τρία κόμματα θα συγκυβερνήσουν. Η κυβίστηση Ανδρουλάκη αυτό αποδεικνύει. Ότι αφήνει θύρες ανοιχτές σε όλους. Γιατί ξέρει ότι είναι ο μπαλαντέρ των δύο κομμάτων. Των δύο κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, την επόμενη των εκλογών, είτε με το ζόρι,
είτε γιατί το θέλουν, είτε γιατί δεν το θέλουν, θα συγκυβερνήσουν. Γιατί το ζητούμενο για τους Αμερικανούς είναι η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και η συνεκμετάλλευση θα γίνει με τρία κόμματα, όχι με δύο. Πάντοτε χρειάζονται τρεις για να γίνει η διάχυση ευθύνης. Άρα, ό,τι και να λένε, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσουν. Είτε από την πρώτη Κυριακή, είτε από τη δεύτερη. Απλά τώρα πολλώνουν για να ενώσουν το κομματικό τους ακροατήριο. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και οριμάσουν οι συνθήκες, θα πούν το κάνουμε για την ανάγκη της χώρας να κυβερνηθεί. Η γνωστή, αν θέλετε, δικαιολογία του αποτυχημένου. Εσείς είστε σταθερά κατά τη συνεργασία? Δεν μπορώ να συνεργαστώ με αναξιόπιστους, όπως αυτό που άκουσα και είδα και προηγουμένως τον κ. Ανδρουλάκη, όπως την προδοσία της Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τη συνέχεια της συμφωνίας των Πρεσπών της Προδοτικής από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα μπορώ να περάσω από, όχι από τα Τέμπη, από το Σπερχιό και πάνω. Αν συμφωνήσω είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε με Νέα Δημοκρατία. Καλά, με το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάμε έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα πολύχρωμο κόμμα το οποίο πατάει σε δύο βάρκες. Ανάλογα με το ποιο βολεύει. Είτε θα πάει από εδώ, είτε από εκεί, είτε και με τους δύο. Είναι ο μπαλάντερ τους. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης θέλησε όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν πως εάν κυβερνήσει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει την επόμενη μέρα είναι να συνεχίσουν οι ανασκαφές στην Αμφίπολη, ενώ δήλωσε πως στόχος είναι επίσης να ανοίξει εκ νέου και η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Την επόμενη μέρα λοιπόν θα στείλω ό,τι υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα από αρχαιολόγο για να βγάλουμε το χρώμα από εκεί πάνω και να αναδείξουμε τον τύπο Καστά. Εμένα δεν μου βγάζει κανείς από το μυαλό, εγώ δεν λέω ότι είναι Αλέξανδρος. Λέω όμως ότι έχει σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο ο Τίμος. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ούτε το λιοντάρι ήταν τυχαίο, ούτε οι συμβολισμοί είναι τυχαίοι, ούτε ο Τίμος και το μεγαλείο αυτό μεγάλο. Και μιλάω ως ειδικός επί του θέματος, ασχολούμαι με την ιστορία αρχαιολογία. Και δεν είναι τυχαίο ότι το Ιερό Όρος απέναντι, εκεί που ήθελε να κάνει την πόλη ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι ακριβώς απέναντι από το σημείο εκείνο. Δεν είναι τυχαία η περιοχή. Θα την ανασκάψω όλη. Θα κατεβάσω όλο το χώμα. Τέλος. Αλλά το κρύβουν για ένα λόγο. Φανταστείτε να βγει κάτι σε σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, ο ντόρος που θα γίνει παγκοσμίως και πώς το ψευτοβόρεια Μακεδονία από πάνω θα καταρρεύσει. Άνοιξε τις πύλες της και επίσημα για μία ακόμη χρονιά η ανθοκομική έκθεση μονόβρισης, η οποία θα διαρκέσει έως και την Κυριακή. Πλήθος κόσμου έδωσε το πανόν στην ημέρα των εγγενείων με τους εκθέτες να καλούν όλους τους ερέους και τις ερέες να τιμήσουν την παρουσία τους στην έκθεση. Μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα διαρκέσει η ανθοκομική έκθεση μονόβρισης, η οποία άνοιξε τις πύλες της σήμερα Παρασκευή από νωρίς το πρωί. Οι ντόπιοι παραγωγοί κάθε χρόνο δίνουν το παρόν στη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία είναι ιδιαιτέρως αγαπητή από όλους τους κατοίκους του νομού. Στην έκθεση συμμετέχουν μόνο παραγωγοί της μονόβρισης, οι οποίοι σε συνεργασία με το Δήμο για 22η φορά καλούν όλο τον κόσμο να δώσει το παρόν και να αγοράσει το πιο όμορφο λουλούδι του. Σας καλωσορίζουμε στην 22η Ανθοκομική Έκθεση Μονόβρισης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Είναι μια άλλη χρονιά που γεμίζουμε με χρώματα και αρώματα ένα γήπεδο ολόκληρο του δημοτικού μας διαμερίσματος, ώστε ο κόσμος τώρα που μπαίνει η άνοιξη να προμηθευτεί τα λουλούδια του, να έρθει να χαρεί, να διασκεδάσει και να περάσει όμορφες εικόνες και στιγμές μαζί μας. Είναι πάντως πραγματικά όχι μόνο θεσμός για το Δήμο, αλλά και για όλο το νομό, γιατί όλοι ξέρουν ότι αρχές της άνοιξης έχετε εδώ πέρα την Ανθοκομική Έκθεση. Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, είναι η έδρα και η παραγωγή του τόπου μας, είναι η μονόβρηση. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στους παραγωγούς μας, στους συντοπίτες μας, ότι καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια για να δείξουν τη δουλειά τους, το έργο τους. Τώρα που είμαστε στη γενέτρια λοιπόν του λουλουδιού για τον νομό μας, αυτή η έκθεση εδώ δεν θα μπορούσε να κατακτηστεί από λουλούδια για να στολίσουμε τις αυλές μας και τους κήπους μας. Αποκλειστικά και μόνο παραγωγή από τη μονόβρηση. Έτσι? Αποκλειστικά και μόνο είναι η παραγωγή από τη μονόβρηση. Οι άνθρωποι, παρόλο που γίνονται πάρα πολλές εκθέσεις αυτό το διάστημα σε όλη την Ελλάδα, δίνουν τη συμμετοχή τους εδώ στο χωριό τους, στηρίζουν την έδρα μας, την έδρα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, τη μονόβρηση, το χωριό μας, για να μπορούν να κρατήσουμε αυτή την πολύ ωραία έκθεση που γίνεται, που είναι η αρχή για τον νομό μας, μια πολύ ωραία έκθεση που θα περάσει πάρα πολύς κόσμος, που συνδυάζεται με τη γιορτή της μητέρας, που συνδυάζεται με τον ερχομό της άνοιξης, ώστε να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι για την σεζόν που έρχεται. Οι επισκέπτες θα βρουν εκατοντάδες είδη φυτών και λουλουδιών στα καλέσθητα περίπτερα των ντόπιων παραγωγών, ώστε να επιλέξουν όποιο λουλούδι επιθυμούν, να το αγοράσουν και να το τοποθετήσουν είτε στον κήπο είτε στο μπαλκόνι τους. Για άλλη μια χρονιά έχουμε την έκθεση, την ανθοκομική έκθεση εδώ στη Μονόβρηση. Νομίζω ότι είναι σήμα κατά τεθέν πλέον και για πέρα από το χωριό αλλά και για το Δήμο, αλλά και για ολόκληρο το νομό Σερών. Όπως βλέπετε, σήμερα πρωί έχουν έρθει δημοτικά σχολεία, όλα τα παιδιά.
εδώ στον χώρο, τον πανέμορφο χώρο, όπου με πολλές προσπάθειες λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τις προηγούμενες μέρες, η τεχνική υπηρεσία κατάφερε να στήσει όλα αυτά που βλέπουμε εδώ στο γήπεδο, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα σήμερα 8.30 ώρα να γίνονται τα επίσημα εγγένεια από τον Μητροπολίτη Σερών. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να περάσει από τη μονόβρηση, να δει, να πάρει λουλούδια, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο και να δούμε αλλά και να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων εδώ πέρα που με τόσο όρεξη και μεράκι κάνουν. Πόσες μέρες θα είναι ανοιχτή? Μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Είναι τριήμερο, το οποίο πιστεύω ότι να το εκμεταλλευτεί ο κόσμος και να πάρει τα λουλούδια του. Ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού καλεί όλο τον κόσμο να δώσει το παρόν από απόψε το βράδυ που πραγματοποιείται η τέλεση των εγγενείων έως και το βράδυ της Κυριακής. Στο γήπεδο μονόβρησης θα λάβουν χώρα πολλές παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και λαχιοφόρος αγορά ώστε να στηριχθεί ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Έχουμε πολλές δράσεις, πολλές δραστηριότητες. Κυριακή θα έχουμε μαζί μας διασκεδαστεί όλη την ημέρα, Σάββατο, βράδυ έχουμε πολιτιστικούς συλλόγους, τη Λαϊκή Βραδιά. Την Κυριακή έχουμε θεατρικό, το οποίο θα αρχίσει λίγο νωρίτερα από ό,τι γράφει το πρόγραμμά μας. Θα αρχίσει στις 8 και όχι στις 9.30 που το έχουμε. Οπότε και οι σύλλογοι θα προσαρμοστούν σύμφωνα με αυτή την αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να περάσει όμορφα. Το λουλούδι του να αγοράσει, να χαρεί το λουλούδι που θα αγοράσει, να περάσει καλά, να υπάρχει να περάσει μια πολύ όμορφη ημέρα, πώς να σας το πω έτσι. Είναι μια ευκαιρία να έρθουν να δουν χρώματα, αρώματα, για αλλάζει το μάτι. Και για τα παιδιά, έχουμε την Κυριακή όλη τη μέρα διασκεδαστεί, για να μπορούν και οι μητέρες να πιούν το καφέ τους και τα παιδιά να περάσουν όμορφα. Καλούμε όλο τον κόσμο, σας περιμένουμε όλους με πολύ αγάπη, να είστε όλοι καλά και του χρόνου πάλι με υγεία. Έχουμε ετοιμάσει μια σειρά δράσεων, ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Από σήμερα το απόγευμα που είναι και τα εγγένεια της έκθεσης, θα είναι μαζί μας το Κεθής, θα έχουμε τα άλογα εδώ ώστε τα παιδιά και ο κόσμος να δει και αυτή την πλευρά του Δήμου μας. Θα υπάρχουν για τα παιδιά την Κυριακή το πρωί πάρα πολύ ωραία πράγματα με διασκεδαστές και να περάσουν όμορφα. Το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε μια λαϊκή βραδιά ώστε ο κόσμος να έρθει και να διασκεδάσει. Γενικά έχει ετοιμάσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος μαζί με την Κοινοφελία ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που ο κόσμος θα έρθει, θα είναι μια διέξοδος για τον κόσμο, θα είναι μια μορφή διασκέδασης, θα είναι μια πρόταση ωραία για το Σαββατοκύριακο ώστε να περάσει όμορφα και να διασκεδάσει. Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα, Ρούπελ 1941 η αναβίωση, επιστρέφει και πάλι στο ξακουστό οχυρό της Ισέρες, ζωντανεύοντας την ιστορία του και σκορπίζοντας δυνατές συγκινήσεις. Τιμόμενο πρόσωπο της εκδήλωσης θα είναι ο τηλέμαχος Ζακυνθινός. Στόχος της εκδήλωσης είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η ανάδειξη του ιστορικού τουρισμού στο βόρειο τμήμα των Σερών. Την Κυριακή 14 Μαΐου, το κορυφαίο Φεστιβάλ Ιστορικής Αναπαράστασης Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα, Ρούπελ 1941 ή Αναβίωση, επιστρέφει κεφάλι στο ξακουστό οχυρό των Σερών, ζωντανεύοντας την ιστορία του και σκορπίζοντας δυνατές συγκινήσεις. Με την χρήση εντυπωσιακών εφέ, πυρών, εκρήξεων και αεροπορικών προσομοιώσεων, οι επισκέπτες θα ζήσουν λεπτό προς λεπτό τη λυσαλαία προσπάθεια των Γερμανών εισβολέων να καταλάβουν το απόρθητο Ρούπελ και την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων υπερασπιστών του. Τιμόμενο πρόσωπο της εκδήλωσης, ο αείμνηστος διοικητής του οχυρού Κελκαγιάς στο Μπέλες, τηλέμαχος Ζακυνθινός. Επειδή το ενδιαφέρον του κόσμου κάθε φορά είναι μεγάλο, καλούνται όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν το χώρο και να δουν από κοντά την αναβίωση να φτάσουν στο σημείο στις 9 το πρωί ώστε να ανέβουν πάνω με λεωφορεία και όχι με τα οχήματά τους. Είμαστε στην τελευταία φάση μέχρι στιγμής. Όλα βαδίζουν καλά και εύχομαι με τη βοήθεια του Θεού να έχουμε την εύνοιά του και καλό καιρό. Διότι ο καιρός φέτος είναι πολύ ανάποδος, ανατρέποντας πολλά σχέδιά μας. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Την μεθεπόμενη Κυριακή, 13 και 14 Μαΐου, να μας επισκεφθούν. Τονίζω ιδιαιτέρως, επειδή οι δρόμοι που οδηγούν πάνω στο οχυρό, όπου γίνεται το κυρίως δρόμενο,
δεν φτιαχτήκανε για να εξυπηρετούν η κίνηση απλώς τις ανάγκες του οχυρού, ο κόσμος να έρθει νωρίτερα. Να έρθει από τις 8-9 η ώρα, ούτως ώστε και να περιπλανηθούν και να δουν το χώρο, αλλά και να έχουν χώρο να τακτοποιηθούν. Το κυρίως δρόμενο θα αρχίσει απαρέκκλητα στις 11:30 και αυτό λόγω των αεροπλάνων και λοιπά, τα οποία θα βρίσκονται στον αέρα, καθώς επίσης και των μέσων που μετέχουν στην αναβίωση. Τονίζω ξανά και πάλι, δεύτερη φορά, όσο το δυνατόν νωρίτερα, τόσο το καλύτερα. Τα λεωφορεία θα βρίσκονται εκεί για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, καθώς λόγω του μεγάλου αριθμού διαπιστώνεται πως όσοι φτάνουν στο σημείο μετά τις 11 δεν καταφέρνουν ποτέ να φτάσουν στο χώρο της αναβίωσης. Ο Φώτης Δομουχτσίδης καλεί όλους όσοι θέλουν να δουν από κοντά την αναβίωση να επισκεφθούν το χώρο νωρίς, γύρω στις 9 το πρωί. Θα υπάρχουν τα πάντα, είναι προγραμματισμένα, αλλά οι δρόμοι που οδηγούν πάνω στο χειρό δεν βοηθάνε την ταχεία κίνηση και γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί να έρθουμε νωρίτερα, ούτως ώστε όλοι να το δούμε το δρόμενο. Να μην έχουμε φαινόμενα, άνθρωποι που, πολίτες μας, οι οποίοι έρχονται 11-11.30 ώρα και θέλουν να ανέβουν πάνω εκείνη την ώρα, που είναι πρακτικά αδύνατον. Γι' αυτό νωρίς, 8.30-9 η ώρα, ανεβείτε πάνω να μπορέσετε να πιάσετε και θέσεις και να το παρακολουθήσετε άνετα, χωρίς άγχος και πίεση. Η εκδήλωση διοργανώνεται για 6η συνεχόμενη φορά από το Δήμο Συντικής και το Σωματείο Στενοπός, Οχυρώσεις Μπέλες Αγκίστρου, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ κάθε χρόνο έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της ΣΚΕΔΕ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, αλλά και του Επιμελητηρίου. Και μόνο το όνομα Ρούπελ λέει πολλά. Και ο κόσμος τίμησε και τιμά την αναβίωση. Πολλοί κόσμος προσέρχεται από όλη την Ελλάδα. Θα μείνω και εγώ σε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι θα πρέπει όλοι εγκαίρως να είμαστε εκεί, έτσι ώστε χωρίς φασαρίες, χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρίες, να ανεβούμε στην ώρα μας. Θα πρέπει να είμαστε νωρίς, πριν από τις 9.30 ώρα. Θα υπάρχει δυνατότητα, θα υπάρχει τροχιά, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία, θα υπάρχουν λεωφορεία για να ανεβάσουν τον κόσμο επάνω, όλους μας, και φυσικά κατά την αποχώρηση. Επειδή τόσος πολλής κόσμος σε μικρό χρονικό διάστημα, σε μία διαδρομή, δεν μπορεί να ανεβεί, όπως καταλαβαίνετε, όποτε θέλει αυτός, θα πρέπει, όπως είπα, εγκαίρως, εμπροθέσμως, όλοι μας να είμαστε στην ώρα μας. Και το αργότερο, μέχρι τις 9.30-10 η ώρα, πρέπει να είμαστε όλοι επάνω, έτσι ώστε να λάβουμε τις θέσεις μας και να απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία συμπληρώνουν το δρόμενο. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πράγματι κάθε χρόνο το γεγονός αναβαθμίζεται όσον αφορά τη συμμετοχή, όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά τα εκρηκτικά, όσον αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων. Πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν μέρος, είναι μια πολύ, είναι συλλογική προσπάθεια και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι πίσω και δεν φαίνονται και πραγματικά το κάνουν με χαρά, με μεγάλη αγάπη και τη μεγάλη τιμή στους προγόνους μας. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών πάντοτε θα συνεργάζεται με το Δήμο Συντικής, πάντοτε θα είμαστε παρόντες σε τέτοια μεγάλα γεγονότα και φυσικά όλοι μα όλοι θα είμαστε εκεί. Στόχος της εκδήλωσης είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας λαών και κρατών, ώστε να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα τη φρίκη του πολέμου, καθώς και η ανάδειξη του ιστορικού τουρισμού ή του τουρισμού μνήμης στο βόρειο τμήμα των Σερών. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων επίσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Σιδηροκάστρου μια ρετρό παρέλαση με ιστορικά στρατιωτικά οχήματα, με αναβιωτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και κλασικούς ποδηλάτες. Επίσης στις 8 το βράδυ θα ακολουθήσει στο Σιδηρόκαστρο χορό Εσπερίδα εποχής. Κάθε χρόνο η εκδήλωση, αν θα έχει γίνει, αν το έχετε παρατηρήσει, ανεβαίνει, διότι διορθώνουμε τα λάθη του προηγούμενου και τις παρατηρήσεις που είχαν γίνει. Τι διορθώσατε δηλαδή φέτος από πέρυσι? Φέτος λίγο διορθώσαμε τους χώρους στάθμευσης, τα δρόμενα του κυρίου γεγονότος, δηλαδή τα σκέτσα, ας το πούμε, είναι διαφορετικά. Κάθε χρόνο αφιερώνεται σε έναν διοικητή, λοχαγό, ήρωα του Ρούπελ,
και ψηλολεπτομέρειες οι οποίες αφορούν τη διάταξη των εκρηκτικών, τον κόσμο, τι αναμένουμε κλπ. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναμένεται ο κόσμος πολύ, δηλαδή απόλυτη την Ελλάδα. Πέρσι είχαμε περί τις 10.000 επισκέπτες και είναι μεγάλο το νούμερο για τους δρόμους που οδηγούν σε αυτό. Γι' αυτό το τονίζω. Οι δρόμοι είναι στενοί, με πολλές στροφές και είναι δύσκολο προσβάσιμο επάνω. Παρακαλώ, τρίτη φορά τον κόσμο, νωρίς. Ελάτε νωρίς και καθίστε, απολαύστε το περιβάλλον, θα δείτε και τον κόσμο μέσα εκεί πέρα που είναι, τα περίπτερα κλπ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συμβολικό δώρο για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ελευθερούπολη Καβάλας και είχε ως αποτέλεσμα δύο πανελλήνια ρεκόρ αλλά και χρυσά και ασημένια μετάλλια, είπε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Σερών σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που μετήχαν στους αγώνες. Και οι 15 αθλητές και αθλήτριες κατάφεραν να αγωνιστούν, να ξεχωρίσουν, να διακριθούν και να αποκομίσουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Είναι η άδεια τα φίλου, είναι η πρώτη στο σχολικό πρωτάθλημα. Έχει κάνει πανελλήνιο ρεκόρ την επίδοση του κέρδισε την επίδοση του Στεφανίδη. Πρώτος στο δέκαθλο με πανελλήνια επίδοση. Μία συμβολική κίνηση και ένα ευχαριστώ θέλησε να πει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σερών στους μαθητές αθλητές που συμμετείχαν στο Συλλογικό Σχολικό Πρωτάθλημα Ελλάδας-Κύπρου που διεξήχθη στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Οι Σεραίοι αθλητές κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσά και ασημένια μετάλλια και να μας κάνουν όλους υπερήφανους. Για τον λόγο αυτό, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημήτρης Σωτηριάδης, αποφάσισε να τους βραβεύσει για τις διακρίσεις τους. Ο Μουρατίδης ο Κωνσταντίνος, στο Ιάβνης Ήψος και ο Σταρισιπαδής ο Αντώνης στην Σφαιροβολία. Ο Γαλάς Χρήστος. Σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σχολικού Αθλητισμού Ελλάδας-Κύπρου που έγινε στην Ελευθερούπολη της Καβάλας. Συμμετείχαν 15 μαθητές από το Νομό Σερών. Πήραν πάρα πολύ καλές θέσεις και μάλιστα οι 7 από τους μαθητές είχαμε 2 χρυσά μετάλλια, 2 αργυρά μετάλλια και 3 χάλκινα. Και οι υπόλοιποι 8 μαθητές πήραν πάρα πολύ καλές θέσεις. Μάλιστα οι 2 μαθητές, ο Αλεξόπουλος και η Τριανταφύλου, κατέριψαν και το πανελλήνιο ρεκόρ. Και το αναφέρει μάλιστα και η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας από τους 4 μαθητές όλη την Ελλάδα. Οι 2 μαθητές είναι δικοί μας από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Σερών. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για τους μαθητές, για τους προπονητές τους, για την ίδια την εκπαίδευση. Γιατί, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ο αθλητισμός είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της παιδείας μας. Αλεξόπουλος και Τριανταφύλου κατάφεραν όχι μόνο να πάρουν χρυσό μετάλλιο στα αγωνίσματά τους, αλλά και να ξεχωρίσουν για ακόμη μια φορά, αφού έσπασαν το πανελλήνιο σχολικό ρεκόρ. Στην περίπτωση δε της Ηλιάνας, το συγκεκριμένο ρεκόρ το κατήχε η Κατερίνα Στεφανίδη, όταν εκείνη ήταν ακόμη μαθήτρια. Πέτυχα ένα πανελλήνιο σχολικό ρεκόρ στους σχολικούς αγώνες στη γάμα φάση. Το οποίο κατήχε η Κατερίνα Στεφανίδη που ήταν 4-10 και εγώ έκανα 4-11 για να το σπάσω. Ικανοποιημένη? Ικανοποιημένη μπορώ να πω. Οι συνθήκες ήταν πολύ καλές στον αγώνα. Παρ' όλα αυτά μπορούσα να κάνω και περισσότερο θεωρώ. Ένα 4-20 που κυνηγούσα. Αλλά επειδή είχε πολύ μεγάλη αναμονή για πρώτη φορά, είχε 2 ώρες και κάτι, έπρεπε να μείνω ζεστή και συνέχεια ήμουν όρθια και συνέχεια έκανα κάποια πράγματα για να μείνω ζεστή και λίγο άρχισε το σώμα μου να μην με ακολουθάει μετά το 4-11 και δεν κατάφερα το 4-20. Γιατί ξέρω ότι μιλάς με την Κατερίνα Στεφανίδη, σου έστειλε κάποιο μήνυμα? Μήνυμα δεν μου έστειλε προσωπικά, αλλά η εταιρεία Essex που μου παρέχει τα κοντάρια ανέβασε το βιντεάκι μου και από κάτω σχολίασε η Κατερίνα Στεφανίδη ότι πόσα χρόνια κρατούσε αυτό το ρεκόρ. Με χαρά το δέχτηκε. Το δέχτηκε, ναι, προφανώς. Ναι. Και τώρα στόχος από εδώ και πέρα, καλοκαίρι. Εντάξει, μεγάλο στόχος είπαμε ότι είναι το Ισραήλ K20 που θα γίνει. Α, το Ευρωπαϊκό K20 που θα γίνει στο Ισραήλ. Και εντάξει, τώρα για αρχή έχουμε κάποια meeting στην Αθήνα. Ελπίζω να πάνε και αυτά εκεί καλά. Για το υπερατλαντικό ταξίδι. Έχουμε λίγο καιρό, έχουμε μέχρι μετά το Ευρωπαϊκό που θα γίνει. Έχουμε λίγο, αλλά ακόμα προετοιμαζόμαστε. Εγώ, ως αθλητής δεκάθλου, έδωσα τα δυνατά μου. Έσπασες και το πανελλήνιο ρεκόρ. Ναι, το πανελλήνιο σχολικό ρεκόρ καταφέραμε να το σπάσουμε. Βέβαια, ετοιμαζόμαστε και για τους επόμενους αγώνες και ελπίζουμε για το καλύτερο, για ένα πανελλήνιο ρεκόρ που ελπίζουμε να γράψουμε 7.000
και να συνεχίσουμε δυναμικά τη χρονιά μας. Γιατί σε όλα τα αγωνίσματα του δεκάθλου, τα σάρα σου όλα, έτσι. Ναι, υπήρχαν βέβαια καλές επιδόσεις στα αθλήματα. Ήμουν κοντά στις περσινές μου, ανέβηκα σταδρομικά. Σε άλλα αγωνίσματα όπως στις ρήψεις, στη σφαίρα, εκεί είχα ένα μικρό θέμα. Δεν κατάφερα να βγάλω την επίδοση που επιδιώκω. Κοντά στα 14-15 μέτρα που είναι στις ικανότητές μου να ρίξω, δεν κατάφερα. Ρίξαμε μια βολή που δεν αντιστοιχεί σε αυτά που περιμέναμε στις επιδόσεις. Αλλά εντάξει, θα συνεχίσουμε και ελπίζουμε για το καλύτερο. Είσαι μαθητής και τάξης. Είμαι συμμαθητής. Μαθητής. Ναι, της Β' Λυκείου του πρώτου γενικού. Βαθμούς ικανοποιητικούς για τους στόχους που έχουμε πάντα. Και οι 15 αθλητές κατάφεραν να αγωνιστούν, να ξεχωρίσουν και να διακριθούν αποκομίζοντας μια ξεχωριστή εμπειρία. Ποτέ η Πετρούλα, την κοντίστρια. Φινελόπη Φαρδέλα. Τη μια έπαινο συμμετοχή και μια καινούργια αθλήτρια Κουκνάκου η Ελένη. Είναι καινούργια αθλήτρια. Μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε να μπει στην πρώτη τριάδα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Συμμετείχα στα 2 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια. Είμαι αθλήτρια αποστάσεων αντοχής και είχαμε καλούς στόχους και πετύχαμε το στόχο μας στην γάμο φάση των σχολικών και πάμε για κάτι καλύτερο τώρα στο διασυλλογικό και στα πανελλήνια που έρχονται. Ήταν ωραία εμπειρία για σένα. Ναι, ήταν ωραία διοργάνωση και θα έρθουν και καλύτερες πιστεύω. Πόσα χρόνια ασχολείσαι και τα όνειρά σου στο Ασχολούμαι ένα χρόνο με την αντοχή. Και θέλω να φτάσω να ασχοληθώ με τον πρωτοαθλητισμό. Είναι όνειρό μου. Είναι το όνειρό μου. Αν θα το κάνεις επαγγελματικά. Ναι. Και τι τάξη είσαι? Δευτέρα Λυκείου. Καλή στα μαθήματα. Ναι. Καλή στα μαθήματα. Προσπαθούμε για καλύτερους βαθμούς φυσικά, γιατί θέλω να πάω διατροφολογία, κάτι τέτοιο. Και θέλω να καταφέρω και αυτό το στόχο στο σχολείο. Εντάξει, ήταν ωραία εμπειρία, δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος από την επίδοσή μου, παρόλο που, εντάξει, δεύτερο μετάλλιο, κάτι είναι πάλι. Αλλά περίμενα κάτι παραπάνω σίγουρα. Δεν με βοήθησαν οι συνθήκες, ο αέρας, λίγο το ταρτάν ήταν σκληρό, αλλά εντάξει, το δεύτερο πάλι καλό είναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι, τα όνειρά σου, η φιλοδοξία σου, πού θες να δεις τον εαυτό σου? Τώρα είναι ο 10ος χρόνος μου φέτος και θα προσπαθήσω να φτάσω όσο πιο μακριά μπορώ, ακόμα και σε επαγγελματικό επίπεδο, άμα γίνεται. Σκοπός των αγώνων αλλά και των σχολείων είναι οι μαθητές να μάθουν να αγωνίζονται αλλά και να συνεργάζονται. Να μάθουν να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ακόμη και όταν δεν πετυχαίνουν τον στόχο τους. Αυτά τα παιδιά, εκτός από σωματικές ικανότητες, έχουν και ψυχικές και πνευματικές και θέλουν να αποτελέσουν πρότυπο για τους υπόλοιπους μαθητές. Που ξέρουν πολύ καλά, δυστυχώς, κάποια πρότυπα στη σημερινή κοινωνία δεν έχουν οι δικοί μας νεολαίοι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα αποτελέσουν, πιστεύω, ένα πρότυπο για τους υπόλοιπους μαθητές μας για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Είναι το δικό σας μικρό ευχαριστώ για αυτά τα παιδιά, έτσι. Βεβαίως. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, ένα μυστικό, ένα λουδάκι να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά. Και είναι και ένα κίνητρο για τα παιδιά, έχουν και πυρημοδότηση μεμόρια. Ακριβώς. Έχουν και την πυρημοδότηση ανάλογα τη θέση που παίρνουν, ανάλογα το μετάλλιο που παίρνουν. Αλλά πάνω απ' όλα ο αθλητισμός προάγει πολύ ευγενή αισθήματα και αξίες, όπως ξέρουμε. Και συνήθως είναι και καλοί μαθητές αυτοί, από ό,τι βλέπουμε. Ακριβώς. Είναι και καλοί μαθητές, γιατί είπαμε, εκτός έχουν και άλλο είδους, αναπτύσσουν στάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες που τους βοηθάν πάρα πολύ στη ζωή τους την ίδια. Διήμερο δράσεων ευαισθητοποίησης, πρόληψης και προαγωγής της υγείας διοργάνωσε ο Δήμος των Σερών. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων λόγω καιρικών συνδικών και αφορούσαν φέτος κυρίως τη διατροφή και την άσκηση. Ένα διήμερο δράσεων ευαισθητοποίησης, πρόληψης και προαγωγής της υγείας διοργάνωσε ο Δήμος Σερών και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας και Υγείας Σωτηρία Πάνου Αναστασιάδου. Στο διήμερο αυτό συμμετείχαν δεκάδες παιδιά από σχολεία της πόλης των Σερών που εκδήλωσαν το ανάλογο ενδιαφέρον. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων λόγω των καιρικών συνθήκων. Οι δράσεις αφορούσαν φέτος την διατροφή αλλά και την άσκηση. Υπέροχα παιδιά, με τα
σχολεία τους και τους υπέρηχους εκπαιδευτικούς τους, οι οποίοι συμμετέχουν σε δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την υγιεινή διατροφή και την άθληση. Ο σκοπός είναι να εθιστούν τα παιδιά από την νεαρή ηλικία ώστε να κάνουν επιλογές υγιεινής διατροφής. Τους δίνονται και ενημερωτικά έντυπα που επιμελήθηκαν διατροφολόγοι αναφορικά με τα υγιεινά σνακ που μπορούν να ετοιμάζουν για το σχολείο τους. Ακολουθούν παιχνίδια βιωματικά και διαδραστικά με όλους τους παιδαγωγούς των κέντρων κοινότητας, τα οποία σχετίζονται και πάλι με την υγιεινή διατροφή. Στη συνέχεια ακολουθεί η αφήγηση παραμυθιού με θέματα που αφορούν την ασθένεια και τη διαχείρισή της μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Και μετά ακολουθεί πρόγραμμα άθλησης με τμήμα καθηγητών και φοιτητών του ΤΕΦΑ, οι οποίοι έχουν το δικό τους πρόγραμμα διάδρασης με δίχτυα ανθρώπινες αλυσίδες, τα οποία συμμετέχουν όλα τα παιδιά μέσα εδώ στο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Τσιντσάρη. Εκτός από τα παιδιά, οι μικροί μαθητές άκουσαν από τη συγγραφέα κυρία Σωτηρία Κυρμανίδου πολύ όμορφα παραμύθια, προκειμένου να χαλαρώσουν και να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους. Κάνει πολύ κακό στην υγεία. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, παιδιά, έχει τη συνέχεια που είναι ο καπνούλης πυροσβέστης. Ο καπνούλης λοιπόν γίνεται πυροσβέστης και ο φίλος του Ολαμπίκος γίνεται δασολόγος. Και τώρα που θα αρχίσει το καλοκαίρι, που θα ανάβουν φωτιές και δεν θα προσέχουν και θα καίνε τα δάση, εσείς πρέπει μέσα από τα βιβλία να λέτε stop. Δεν είναι αυτό σωστό που κάνετε. Εντάξει, λοιπόν. Θέλετε από κάποιο βιβλίο να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα? Το ενδιαφέρον συμμετοχής των σχολείων στις δράσεις υγείας ήταν μεγάλο, γι' αυτό και την επόμενη χρονιά αναμένεται οι δράσεις αυτές από πλευράς Δήμου να έχουν περισσότερες συμμετοχές αλλά και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και ήδη έχουν επικοινωνήσει και άλλα σχολεία με το τμήμα υγείας, τα οποία επιθυμούν από το Σεπτέμβριο να συμμετέχουν σε ανάλογες δράσεις. Ήδη το τμήμα υγείας του Δήμου Σερών έχει αδειοδοτηθεί ώστε να μπορεί να εισέλθει και σε σχολεία για να πραγματοποιήσει ανάλογες δράσεις. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βλέπουμε το χαμόγελο στα χείλη των μικρών παιδιών, που μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία, από παιχνίδια ουσιαστικά, μαθαίνουν να επιλέγουν το σωστό, γιατί ξέρετε ότι η διατροφή μας είναι το ίμιση πολλές φορές για την πρόληψη και για το να εξασφαλίσουμε στο μέλλον ή να προλάβουμε πολλές φορές κάποιες ασθένειες. Πώς τα επιλέξατε τα σχολεία, είχαν κάνει αίτηση και επιλέξατε? Υπήρχε ανοιχτή πρόσκληση πριν το Πάσχα ακόμη, ώστε να συμμετάσχουν όσοι το επιθυμούν. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε λόγω των καιρικών συνθήκων. Και πάλι, όπως βλέπετε, και σήμερα ακόμη δεν είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Όσοι δήλωναν συμμετοχή και υπήρχε διαθεσιμότητα, έρχονταν. Περάσαν καλά πρώτη μέρα τα παιδιά, γιατί σήμερα είναι η δεύτερη. Πολύ καλά. Εμείς αυτό εισπράξαμε και τα χαμόγελά τους αυτό δείχνουν. Βροχερός θα είναι για αύριο καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις Σέρρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς, στην Δράμα από 11 έως 19 βαθμούς, στην Καβάλα η θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς, στην Ξάνθη από 12 έως 19 βαθμούς, όπως επίσης και στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς και στην Οριστιάδα από 13 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.